το μοσαϊκό ανθρώπων και κινήσεων, κατάφερε να σώσει αυτό το πανέμορφο μέρος. Με μια ιστορική απόφαση, όπως χαρακτηρίζεται από δεκάδες φορείς του Ρεθύμνου, που εδώ και περίπου ένα χρόνο πάλευαν για τη σωτηρία του Παλίγκρεμνου, το διοικητικό εφετείο Χανίων έσωσε κυριολεκτικά το μοναδικό αυτό μνημείο της φύσης στον Πλακιά. Αν και η δικαστική απόφαση δεν έχει ακόμα καθαρογραφεί, εντούτοις είναι γεγονός ότι ακυρώνεται η οικοδομική άδεια που είχε εκδώσει η Πολεοδομία Ρεθύμνου για την κατασκευή υπόσκαφης τουριστικής μονάδας στην περιοχή. Όχι μόνο σταματούν εργασίες, αλλά ακυρώθηκε ουσιαστικά η οικοδομική άδεια, η οποία είχε λάβει, όπως αποδείχτηκε, παρανόμως η συγκεκριμένη επένδυση. Από την πρώτη στιγμή που οι μπουλντόζες του ιδιώτη επενδυτή είχαν βάλει μπροστά τις μηχανές τους για την κατασκευή της ξενοδοχειακής μονάδας, δεκάδες φορείς και συλλογικότητες μαζί με το Δήμο Αγίου Βασιλείου έκαναν τα δύνατα δυνατά για να σταματήσουν το έργο, με αποκορύφωμα την προσφυγή που κατέθεσαν τον περασμένο Δεκέμβριο στο διοικητικό εφετείο Χανίων κατά της υπηρεσίας δόμησης Ρεθύμνου, ζητώντας την ακύρωση της οικοδομικής άδειας. Με αυτή την απόφαση τους αφήνει και έκθετους, βέβαια, όπως και το Αρχιτεκτονικό Συμβούλιο της Αθήνας, το οποίο το ενέκρινε, και το Υπουργείο που το έδωσε τις άδειες, και όλη την αλληλουχία που φτάσαμε στο σημείο να τρέχουμε άνθρωποι, απλοί πολίτες και όχι μόνο, και ο Δήμος και διάφορες συλλογικότητες, να τρέχουμε για να προστατέψουμε αυτό το πραγματικά το πόσιμο της περιοχής. Αν και το σκεπτικό της απόφασης δεν έχει ακόμη γνωστοποιηθεί, εντούτοις το βασικό επιχείρημα που προβλήθηκε στην αίτηση ακύρωσης ήταν ότι εκδόθηκε από την Πολεοδομία Ρεθύμνου οικοδομική άδεια για τουριστικό κατάλημα σε εκτός σχεδίου πόλεως Γεωτεμάχιο, ενώ αυτό δεν είχε πρόσωπο σε κοινόχρηστη οδό νομίμως διανυγμένη, κάτι που απαιτεί η νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας. Αυτό με απλά λόγια σημαίνει πως δεν αποκλείεται ο επενδυτής να προσφύγει σε ευρωπαϊκά και μόνο δικαστήρια κατά του δημοσίου. Νομίζω ότι δεν μπορεί να προσφύγει αυτή τη στιγμή σε κανένα εφετείο, καθώς έχει βασιστεί απόφαση του δικαστηρίου σε απόφαση του Συμβούλου της Επικρατείας. Εντάξει, τα νομικά είναι λίγο πάντα ιδιαίτερα, οπότε θα ήθελα να μην επεκταθώ σε αυτό, καθώς δεν ξέρουμε τι μπορεί να προκύψει. Αλλά σε πρώτη φάση, αυτό που φαίνεται είναι ότι ακυρώθηκε η οικοδομική άδεια της συγκεκριμένης επένδυσης, που ήταν το πρώτο και βασικό βήμα στο να σταματήσουν οι εργασίες, σταματήσουν οι μπουλντόζες να τρώνε το βουνό που ήδη έχουν δημιουργήσει μια ζημιά. Το επόμενο βήμα για τους φορείς του Ρεθύμνου, με δεδομένο και τη μελέτη του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας, είναι να κηρυχθεί ο Παλίγκρεμνος από το αρμόδιο Υπουργείο ως προστατευόμενη περιοχή, μιας και πρόκειται για ένα φυσικό μνημείο μεγάλης γεωλογικής και ιστορικής αξίας που αποτελεί το πόσιμο για τον νότο της Κρήτης. Εμείς, επειδή θέλουμε να διασφαλίσουμε διαχρονικά αυτό την τοποθεσία αυτή, το επόμενο δηλαδή μεγάλο βήμα από νομική σκοπιά είναι, όχι νομική ακριβώς, θεσμική θα λέγαμε, είναι αυτό. Το να κηρυχθεί η τοποθεσία εκεί προστατευόμενο μνημείο.